Τι είπαν αυτοί στην Επιτροπή, ξέρετε. Τι είπαν. Είπαν η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Παραδέχονται ότι έγιναν πολλά λάθη από την Τρόικα. Η Ελλάδα πήρε πολλές αποφάσεις με το πιστόλι στο βρόταφο. Καντί όλα τα κόμματα να ασχοληθούμε με την καταγγελία που έκαναν αυτοί οι δύο για την Τρόικα. Το ανέδειξε αυτός ο Γιώργος Παπαδάκης. Το ξέρω, εγώ λέω η πολιτική, λέω τα κόμματα, δεν μιλάω για εσάς τώρα. Εσείς το γράφετε ήδη εδώ, το βρήκα μπροστά μου να πούμε. Το βρήκα μπροστά μου. Ασχολούμαστε, τουλάχιστον τα δύο κόμματα, τα επικοινωνιακά τους επιτελεία. Το τι είπε ο Κάρας, το τι είπε ο άλλος ο Γαλλοβιετναμέζος τέλος πάντων κτλ. Αυτό ήταν το ζουμί. Με αυτό έπρεπε να ασχοληθούμε και με βάση αυτό έπρεπε όλα τα κόμματα να καθορίσουμε την πορεία της Ελλάδας από εδώ και πέρα. Να σας πω γιατί κύριε Τσουκαλά, ο Κάρας. Εγώ δεν μπαίνω τώρα στην αυτή, αν το είπε ο Κάρας, ο Τσίπρος προτάσεις. Ποιος βουλευτής που ανήκει στο λαϊκό κόμμα να βλέπει το Τσίπρα και να του γυρίζουν τάντερα. Αυτό εμένα από σώσεις με ενδιαφέρει. Έτσι. Έχει το δικαίωμα ο άνθρωπος να έχει την άποψή του. Ευτυχώς, ευτυχώς. Που ο Κάρας βλέπει τον κύριο Κάρα. Για σκεφτείτε, θα σας έλεγε καλά λόγια, θα πρέπει να σας προβληματίσει. Το θέμα όμως ποιο είναι. Το θέμα δεν είναι να εκμεταλλευτούμε την παρουσία αυτών των ανθρώπων. Γιατί και εσείς είχατε πει ότι κακώς ανεβλήθη η παρουσία τους εδώ. Αυτό που λέει ο κ. Καλαμάνης είναι σωστό. Έτσι. Εγώ την πρώτη μέρα κιόλας που όταν ήρθαν εδώ. Έπιασα αυτό ακριβώς το σημείο και είπα ότι ο κύριος Κάρας ήρθε εδώ και άρχισε τα ίξις αφήξεις. Από τη μία έλεγε αυτό ακριβώς, ότι η συνταγή ήταν λάθος, η κατάσταση ήταν τραγική, έχει κάνει λάθος την Τρόικα και την ίδια στιγμή, και από πού βέβαια βγαίνει αυτό, έλεγε ότι δεν έχει θέση ο Τσίπρας. Ότι όχι, έλεγε ότι όλα αυτά έχουν γίνει, αλλά καλή είναι και η Τρόικα. Δηλαδή άφηνε μία μέσα, μία έξω. Δηλαδή μία στο καρφί, μία στο πέταλο. Και βέβαια στην συνεχεία αναφέρθηκε, γιατί η άποψη δική μου είναι ότι ο κύριος Κάρας είχε συζητήσει το θέμα και είχε μπει στο επικοινωνιακό παιχνίδι το οποίο γίνεται εδώ. Σε έλαβε και αυτός, εγώ είμαι σίγουρος ότι έλαβε και αυτός μέρος στο γενικότερο επικοινωνιακό παιχνίδι, προσπαθώντας να εκθέσει τον Τσίπρα. Γιατί αυτό δεν γίνεται μόνο εδώ. Μην νομίζετε ότι τα πράγματα είναι κλειστά ή στην Ελλάδα έχουμε κάποια στεγανά. Αυτά τα στεγανά έχουν ανοίξει, υπάρχουν διάβλοι και με τους άλλους ευρωβουλευτές και με τις άλλες επιτροπές και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που βρήκαμε τώρα, έναν ευρωβουλευτή ο οποίος ουσιαστικά εξετέθη διότι τον εξέθεσε ο διπλανός του, ο Μπεμπόγρικας, αυτός που είναι δίπλα στο φρανείο και του είπε ότι είχαμε τις απόψεις και έβγαλε αυτό το βιβλίο με τις 96 σελίδες που είναι η μαύρη βίβλος του τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Άρα και συνεχεία είπε αυτός ότι ναι. Άλλος καλό προτάσεις πάντως. Έτσι, τώρα κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι το θέμα των προτάσεων, ότι όταν έχεις μια μαύρη βίβλο και την δείχνεις και τη λες, συγχρόνως λες και ποια είναι η θέση σου. Από τη στιγμή που λες ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να προχωρήσει. Θέλω να πάρουμε και τους άλλους, σιγά σιγά και μια πρώτη κουβέντα, κύριε Πρωτόπαπα. Βέβαια,